Με τη σημερινή παρουσία μου στη συζήτηση που πραγματοποιεί η Λαϊκή Συσπήρωση για τον αθλητισμό, παρεμβαίνω ως καθηγήτρια φυσικής αγωγής και προπονήτρια στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο για να σας καταθέσω ότι αυτό που με οδήγησε να συμπορευθώ και για πρώτη φορά ενεργά να συμμετάσχω σε αυτήν την εκλογική μάχη είναι ότι η άποψή μου εκφράζεται πολύ εύστοχα από το θέμα της σημερινής μας εκδήλωσης. Ο αθλητισμός είναι δικαίωμα για όλους και όχι πολυτέλεια για τους λίγους. Στο σύστημα αυτό, ο αθλητισμός αντιμετωπίζεται όπως και όλα τα άλλα κοινωνικά αγαθά, παιδεία, υγεία, εργασία, τέχνες, ως εμπόρευμα. Μέλλον έχουν όσοι στηρίζονται από τις μεγάλες εταιρείες και οι αθλητικές υποδομές υπάρχουν και λειτουργούν κυρίως μόνο σε αυτούς που έχουν τις μεγάλες επιδόσεις. Στην πρωτεύουσα της χώρας μας, που έχει συγκεντρωθεί πάνω από τα 2/5 του πληθυσμού, που υπάρχει πρόβλημα πρασίνου και ελεύθερων χώρων, μου είναι ξεκάθαρο ότι στην εφαρμοσμένη πολιτική τους ο αθλητισμός για όλους και κυρίως για τους νέους δεν έχει θέση. Και δεν έχει θέση γιατί βάζει τα θεμέλια για τη σωματική, πνευματική και ψυχική ανάπτυξη των νέων. Μέσα από τον αθλητισμό η νεολαία μαθαίνει με βιωματικό τρόπο να αγωνίζεται, δηλαδή να βάζει στόχους και να τους κατακτά. Και το κυριότερο, ο αθλητισμός για όλους και όχι ο εμπορευματοποιημένος, είναι το σημαντικότερο όπλο στη μάχη εναντίον των ναρκωτικών. Στην εποχή της απομόνωσης, της ναρκοκουλτούρας και της συντηρητικοποίησης, συνειδητοποίησα ότι πλέον δεν έχω δικαίωμα απλά να ψηφίζω. Συνειδητοποίησα ότι μόνο μέσα από τη συμμετοχή και μάλιστα οργανωμένα μπορώ να δώσω τη μάχη για να φέρουμε τους νέους στα στάδια, στα γήπεδα, στα κολυμπητήρια και από άβολους θεατές στην εξέδρα, στη συλλογική δράση. Σας ευχαριστώ.